Κύριε Νικολακόπουλε, με αφορμή την επίσκεψή σας στο Βόλο πριν από μερικές ημέρες και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με στελέχη της περιφέρειας Θεσσαλίας, υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σχεδιασμούς του Υπουργείου σε σχέση με τη μεταφορά του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων, το οποίο βρίσκεται στο Βόλο, σε εγκαταστάσεις της Παιδόπολης Αγριάς. Πρόκειται για χώρο που ήδη στεγάζονται άλλες δομές, όπως το Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης του Δήμου Βόλου, ενώ φιλοξενούνται και ανήλικοι ετούντες άσυλο. Στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου σχεδιασμού έχουν ήδη εκφράσει τις σοβαρές αντιρρήσεις τους αρκετοί φορείς της περιοχής, όπως ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών Ατόμων με Αναπηρία Μαγνησίας, που αναφέρει τα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στο σχολείο, όπως και όσα διαμένουν στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, για την οποία ιδανικά θα έπρεπε να εξετάζεται η μεταφορά της εντός της πόλης του Βόλου, ώστε να είναι ευκολότερη η ένταξή της σε δράσεις με τον τυπικό πληθυσμό. Αντίθετα, σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση μιας επιπλέον ευαίσθητης δομής που απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτά αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων. Αρνητική βέβαια θέση παίρνει και ο διευθυντής του ειδικού σχολείου, ο οποίος δήλωσε επίσης δημόσια ότι στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας μετακίνησης το ειδικό σχολείο θα κλείσει. Αναφέρουμε επίσης και τα εξής στοιχεία, ότι στην Παιδόπολη, δηλαδή στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν ήδη σοβαρές ελλείψεις και ανάγκες, με αιτήματα για παραχώρηση επιπλέον χώρου για τη διαμόρφωση νέων υποδομών, κυρίως για το σχολείο, το οποίο για τη φετινή σχολική χρονιά θα είναι 7 θέσιο, ενώ ο σχεδιασμός για την κατασκευή του ήταν για 4 θέσιο, που αντιλαμβάνεσαι ότι σημαίνει πως χρειάζεται επιπλέον χώρο, χρειάζεται επέκταση, ενώ υπάρχει και το αίτημα για τη λειτουργία δομής διημέρευσης για τις ανάγκες των παιδιών. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για το ζήτημα. Γι' αυτό και η ερώτηση, κύριε Νικολακόπουλε, είναι ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας για το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, που κατά τη γνώμη μας έπρεπε να τους έχετε ήδη κάπως, έστω και αν είναι σαν σχεδιασμοί, σαν σκέψεις, να τους πείτε και στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια, να το πω έτσι, μια σιωπή η οποία είναι περίεργη. Και φυσικά οι όποιοι σχεδιασμοί υπάρχουν για το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, θα θέλαμε να μάθουμε και τα αίτια που σας οδηγούν στους πιθανούς αυτούς σχεδιασμούς. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, η εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών ανά την επικράτεια αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για την επίτευξή του καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες. Ενώ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουμε οποιαδήποτε έλλειψη ή δυσλειτουργία, δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες. Η βελτίωση των συνθηκών κράτησης και η ασφάλεια του προσωπικού και των διαβιούντων στα σοφρονιστικά καταστήματα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου αποτελούν στόχο και γι' αυτό γίνονται συνεχείς και διαρκείς και εργώδεις προσπάθειες. Αποτελούν μείζονες προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής με όρους σεβασμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων και τήρηση των υποχρεώσεων και των προδιαγραφών που τίθενται σε διεθνές επίπεδο. Πάντα αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις και τους διαθέσιμους πόρους. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί το στρατηγικό σχέδιο 24-26 της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής, το οποίο συνιστά μέρος του σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού συστήματος. Και γι' αυτό λήφθηκαν υπόψη τόσο η κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή σοφρονιστική νομοθεσία και οι κανόνες σχετικά με τη μεταχείριση ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, όσο και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι συστάσεις βέβαια του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων. Στους κύριους στόχους του σχεδίου αυτού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βελτίωση των συνθηκών κράτησης, η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των σοφρονιστικών καταστημάτων και η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, επανένταξης και μετασοφρονιστικής πολιτικής. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί επίσης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η ασφάλεια του προσωπικού και των διαβιούντων στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν, σας ξεκαθαρίζουμε, δεν υπάρχει καμία σιωπή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει
σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρέων Βόλου στον υφιστάμενο χώρο όπου στεγάζεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου. Το έργο αυτό θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των διαβίωτων στο Ίδρυμα, σε συνδυασμό πάντοτε και με τις καινοτόμες δράσεις και τα προγράμματα εκπαίδευσης και εθελοντισμού. Και με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε να ενισχύσουμε την επανένταξη και την ισότιμη διαβίωση αυτών των ατόμων στο κοινωνικό περιβάλλον. Θα σας πω περισσότερα και στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Μεταξά, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας. Οι διακηρύξεις σας, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί αυτό που ισχύει και στο σοφρονιστικό σύστημα είναι τεράστιες ελλείψεις, κενά, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Και ιδιωτικοποίησης. Ναι, και εδώ ιδιωτικοποίησης. Και εδώ ροκανίζεται σιγά σιγά το νομικό πλαίσιο, όπως κάνανε και οι προηγούμενοι, και παραδίδεται και έχετε στόχο να παραδώσετε τη σοφρονιστική μεταχείριση ενηλίκων και ανηλίκων σε ιδιώτες. Κατά τα πρότυπα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι η διεθνή πείρα την οποία επικαλεστήκατε πριν από λίγο και πίνετε όλη νερό στο όνομά της. Εμπόριο και εδώ. Αποκαλύφθηκαν και τον Ιούλιο. Δεν θα τα ξεχάσουμε. Θα ξεχάσουμε τις γερμανικές δομές φιλοξενίας ανηλίκων που λειτουργούν στη χώρα μας. Δηλαδή, ιδιωτικές δομές, ουσιαστικά σοφρονιστικά καταστήματα που λειτουργούν στη χώρα μας. Και που κανένας δεν είχε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, ούτε κανένα έλεγχο, ούτε καν για το πόσα παιδιά από τη Γερμανία είναι εκεί, ούτε καν για το πόσες είναι τελικά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οδειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμόρφωση στους ιδιώτες. Και αντίστοιχη είναι και η πολιτική σας γραμμή, γιατί αυτή η πολιτική γραμμή είναι η γραμμή του κόστους ωφέλους. Δηλαδή τι? Μείωση των κοινωνικών δαπανών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και από εκεί και πέρα κόψτε το λαιμό σας ή ιδιωτικοποίησης. Και τα ίδια ισχύουν και για στην πολιτική σας για τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και εκεί συνθλίβονται τα δικαιώματά τους κάτω από τη λογική του κόστους ωφέλους. Τι να πρωτοπούμε? Τους αντιασφαλιστικούς νόμους, τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση της υγείας και της πρόνοιας, τις περικοπές στις παροχές στα άτομα με αναπηρία, επιδόματα, θεραπείες, τεχνολογικά βοηθήματα, τους πληστηριασμούς? Τι να πούμε, ότι είναι... Πήγατε και κάνατε πληστηριασμού σε... Είναι σε εξέλιξη οι παραολυμπιακοί αγώνες. Βλέπω ανακοινώσεις σας για τις διακρίσεις, για τις επιτυχίες. Αλλά τσιμουδιά για το ότι πριν από λίγο κάνατε πληστηριασμό κατοικίας μιας αθλήτριας αμαία από την Ελευσίνα. Εκεί βλέπετε, είναι τα κοράκια των τραπεζών. Εκεί μια χαρά με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ έχετε φτιάξει το νομικό πλαίσιο για να μπορούν να παίρνουν το βιος του λαού. Και εκεί κουβέντα. Να πούμε όμως και για τους κόφτες του ΚΕΠΑ, τη σφαγή που γίνεται εκεί, τι να πρωτοπούμε. Και ας πούμε και για το Βόλο. Πιο συγκεκριμένα, ας μην πάμε πολύ μακριά. Γεφύρι της Άρτας έχει καταντήσει η κατασκευή τόσο του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, που αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε ένα απαράδεκτα ακατάλληλο κτίριο, όσο και η κατασκευή του ενιαίου ειδικού γυμνασίου και ηλικίου. Οι μετακινήσεις των παιδιών στα ΚΔΑΠ είναι πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Και ας μην πάμε στο νοσοκομείο και την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει εκεί με το τμήμα χημειοθεραπείας, με τη μία γιατρό για 402 συνεδρίες το μήνα και εκατοντάδες στα εξωτερικά ιατρία ταυτόχρονα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι η ωρεοποιημένη εικόνα που παρουσιάσατε πριν, και η πραγματικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής και της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πολιτικής και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη γνώμη μας. Το ότι έπρεπε να δώσετε το λόγο της επίσκεψής σας και ότι χτύπησε συναγερμός δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η δυσπιστία που υπάρχει δεν είναι καθόλου τυχαία. Και εμείς λέμε όχι μόνο δυσπιστία, και καχυποψία. Γιατί όταν ήρθατε, κύριε Νικολακόπουλε, στο Βόλο, όλοι είπανε αυτό. Τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι? Γι' αυτό και βγάλανε αυτές τις ανακοινώσεις οι σύλλογοι των παιδιών με αναπηρία, οι σύλλογοι των γονέων των παιδιών με αναπηρία. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα,
είναι πλέον ηλίου φαϊνότερο ότι και οι όποιες θετικές ρυθμίσεις ανακοινώνονται είναι αποτέλεσμα αγώνων πίεσης. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπα και πριν για τους πληστηριασμούς. Ποιο τους σταματάει τους πληστηριασμούς? Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα τους σταματάει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, να το στηρίζουμε από μεριάς του ΚΚΕ, στηρίζοντας φυσικά και τα δίκαια αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και φυσικά των παιδιών που έχουν παραβατική συμπεριφορά και που χρειάζονται ειδική στήριξη. Μάλιστα, έχουμε καταθέσει και μια σειρά από μέτρα. Και τελειώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ανήλικων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, να ιδρυθούν ειδικές μονάδες μέριμνας νέων, να αναβαθμιστεί η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους ανήλικους κρατούμενους, να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των ανήλικων. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ανοίξατε πάρα πολύ τα ζητήματα από πληστηριασμούς, υγεία κτλ. Προφανώς δεν μπορώ να σας απαντήσω για όλα αυτά. Όσον αφορά όμως το σωφρονιστικό σύστημα και για την ιδιωτικοποίηση που βλέπετε ή την ιδιωτικοποίηση κάποια συγκεκριμένη, δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω σε τι αναφέρεστε, πού βλέπετε μια ιδιωτικοποίηση στο σωφρονιστικό σύστημα, πού βλέπετε ιδιωτικό σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα να λειτουργεί. Ξέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα κάποιον ο οποίος έχει κρατηθεί από την ελληνική πολιτεία σε κάποιο ιδιωτικό? Προφανώς δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Σε κάθε περίπτωση σας ξεκαθαρίζω δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά να αναφερθούμε και να επανέλθουμε στο ζήτημα που θέσατε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων Αρένων Βόλου. Θα πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επισκέψεις, να εξετάζουμε κάθε πιθανή ιδέα, λύση, πρόταση για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αυτό κάνουμε. Και θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η επίσκεψη. Σε όλη τη χώρα κάνουμε πολλές επισκέψεις για να δούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν, αφού αναφερθώ σε αυτό το οποίο αποτελεί το κύριο αντικείμενο της ερώτησής σας, ότι και άλλες συσκέψεις έχουν γίνει εκεί πέρα. Στις 3 Οκτώβου έγινε και άλλη συσκέψη με μέλη του Ιδρύματος Αγωγής εκεί πέρα, μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας των ανηλίκων. Έγινε στην Παιδόπολη εκεί πέρα σύσκεψη για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μετεστέγασης του Ιδρύματος εκεί στην Παιδόπολη. Μετά από όμως την εκτύπηση όλων των δεδομένων και δελεχούς μελέτης του θέματος, κρίθηκε ότι ο εν λόγω χώρος δεν ενδείκνυται για τη στέγαση. Οπότε να σβήσουμε οποιαδήποτε ανησυχία για αυτό το θέμα και να μην ενισχύουμε στην τοπική κοινωνία. Δεν υπάρχει. Εξετάζουμε όμως όλες τις λύσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να τις εξετάσουμε. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουν και άλλες αυτοψίες εκεί πέρα. Στις 18 Ιδρύματος έγινε αυτοψία από μέλη της Επιτροπής Επιδομών πάλι της ίδιας, η οποία στο Ίδρυμα όμως αυτή τη φορά είδανε τα προβλήματα και διαπιστώθηκαν που χρειάζονται ανάγκη, που υπάρχει ανάγκη επισκευαστικών εργασιών. Το ίδιο έγινε και στις 25 Εβδόμου από την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων και μετά στις 29 Εβδόμου και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Ιδρύματος και διαπίστωσαν τις ανάγκες επισκευαστικής εργασίας. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι εμείς παρακολουθούμε διαρκώς όλες τις εξελίξεις και όπου χρειάζεται να ενισχύουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας και τον εξοπλισμό μας, κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Στην παρούσα φάση λοιπόν, δεν τίθεται θέμα, το λέω πολύ πολύ ξεκάθαρα, δεν τίθεται θέμα μετεστέγασης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου. Αντιθέτως, εμείς ενισχύουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται εκεί πέρα σε εκπαίδευση, σε υγεία, σε κατάρτιση και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ.